Μαραθώνας 2009. Ένας δασικός τόπος γίνεται παρανάλωμα της φωτιάς. Σύνταγμα 2011, Ιούνιος. Διαδηλώσεις, επεισόδια, όμως και προσδοκίες. Άνθρωποι γνωρίζονται, έρχονται σε επαφή και αποφασίζουν να δράσουν από κοινού. Μαραθώνας 2011, Δεκέμβριος. Η ομάδα Σπιθάρη γεννιέται και εγκαθίσταται κατά μεσή στην Καμένη Γη, που είναι στα πρόθυρα ερημοποίησης. Τα μέλη του εγχειρήματος, ανεξάρτητοι ακτιβιστές, έχουν αποφασίσει να διερευνήσουν πιθανές λύσεις σχετικές με αυτάρκεια στα πεδία της ενέργειας, της διατροφής, της στέγασης και της ίδρευσης και επίσης να παρέμβουν ως προς την αναγέννηση της περιβάλλουσας περιοχής. Το Σπιθάρι Waking Life θεωρεί σημείο κλειδί για το εγχείρημα, την τεχνολογία και την πληροφορία ανοιχτού κώδικα, όπως και τη συνεργασία σε αλληλέγγυα βάση με όμορες ομάδες. Διοργανώνει εργαστήρια που αφορούν την ενεργειακή αυτάρκεια, εγκατάσταση ανεμογεννητριών, δημιουργία γεωδετικού θόλου, κατασκευή εργαστηρίου με κοντέινερ, πειράματα με διάφορα υλικά όπως τσιμέντο κάναβης, μονάδες θέρμανσης rocket stove, διατροφική αυτάρκεια, φυσική καλλιέργεια, ενυδριοπονική μονάδα, βρόσιμο δάσος, τράπεζα σπόρων, βαρελόκηποι. Το Σπιθάρι Waking Life επικεντρώνεται στον επανακαθορισμό της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, οριοθετώντας μια δυνατή σύνδεση μεταξύ των δύο. Σε συνεργασία με την ομάδα διοργάνωσης Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας, διοργανώνει στον φυσικό του χώρο το δεύτερο προ-φεστιβάλ. Στα 3,5 αυτά χρόνια, έχουμε μάθει πολλά και έχουμε δημιουργήσει τη βάση για την παραπέρα εξέλιξη του εγχειρήματος. Θεωρούμε ότι ένας κύκλος έχει κλείσει και ένας νέος ανοίγει και ζητάμε την υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή σου, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία το προ-φεστιβάλ. Θα επικεντρωθεί στις τέχνες, μουσική, θέατρο, εικαστικά και σε εργαστήρια πρακτικών κατασκευών. Να υλοποιηθούν συγκεκριμένα project που αφορούν την αυτάρκεια, όπως αποξηραντήρας, τράπεζα σπόρων, ηλιακό αερόθερμο, αλλά και να υπάρξει η δυνατότητα να υλοποιήσεις όποιο project οραματίζεσαι και θεωρείς σχετικό με την αυτάρκεια και την αυτοδιαχείριση της ζωής μας. Να λυθεί το πρόβλημα της παροχής νερού, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα προς λύση, με τη δημιουργία φυσικής λίμνης στα μυευτήρας νερού. Η κύρια προσδοκία μας από εδώ και πέρα είναι το εγχείρημα να γίνει προσβάσιμο και ανοιχτό σε όποιον θεωρεί ότι τον αφορά. Ευελπιστούμε να συμμετάσχουν κι άλλοι. Θέλουμε το Σπιθάρι να γίνει υπόθεση όλων μας.